Ντουμπάι. Εμείς τα Τα λέγαμε έλεγε πρώτη. εσύ. Τα έλεγε εσύ, Διονύση. Τα έλεγε εσύ την πρώτη στιγμή. Τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Και μας έβγαζαν τρελούς, μας έβγαζαν ότι... Εγώ είχα συνομιλήσει και με τους αυτούς, τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι για την Μαρίνα και είχα καταλάβει ότι αυτή η ιστορία δεν ακούγεται καλή. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν ακούγεται καλή. Το αντιλήφθηκε το Υπουργείο Τουρισμού και επανεξετάζει το φάκελο κυρία Κεφαλογιάννη. Μπράβο της. Πολλά μπράβο της αξίζουν. Είναι έξυπνη γυναίκα, έξυπνος άνθρωπος η κυρία Κεφαλογιάννη. Είναι μια υπουργός που γνωρίζει πάρα πολύ καλά θέματα, τα θέματα. Λοιπόν, να την ακούσουμε τι είπε για την επένδυση αυτή. Πάμε, πάμε. Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, όπως ξέρετε, μελετούν τους φακέλους. Για την συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση, έχουμε ζητήσει να επανεξεταστεί όλος ο φάκελος, καθώς διαπιστώσαμε ότι ενδεχομένως κάποια ζητήματα να μην ελήφθησαν υπόψη στην αρχική επεξεργασία του φακέλου. Επομένως, το ζήτημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ξανά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι ανοιχτό δηλαδή, δεν έχει κλείσει ο φάκελος. Επανεξετάζεται. Λοιπόν, την ακούσαμε, θα επανεξεταστεί, λέει ο φάκελος, γιατί έχουν βρεθεί κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν εξεταστεί στην αρχική έτσι, κατάθεση του φακέλου. Ήταν έξω από τα δόντια, κυρία Κεφαλογιάννη. Φώναζε από μακριά αυτή η ιστορία. Βέβαια. Απορώ πως προηγούμενη δημοτική αρχή συνένεσε. Απορώ. Είναι άξιον απορίας πως η προηγούμενη δημοτική αρχή συνένεσε σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, με ένα πούλμαν από ορισμένους κατοίκους εκεί πέρα πήγαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πιέσουν και η κυρία Κράτσα βέβαια. Έχουν ευθύνες. Σε αυτό το κομμάτι έχουν ευθύνες. Έτσι. Φαινότανε. Λοιπόν, φαινόταν ότι δεν στέκεται αυτή η ιστορία εκεί. Κάτι δεν πάει καλά. Μου είχε πει κάτι έξυπνο ο κύριος Στρεβεκλής. Μου λέει, πού θα την κάνω τη Μαρινά, 100-200 μέτρα. Και μπροστά εδώ τι θα γίνει. Θα βούζα. Δηλαδή τα νερά δεν θα κυκλοφορούν. Καταλαβες, μεταξύ παραλίας και μαρίνας, τι θα γίνει. Βέβαια. Λοιπόν, θέλει έτσι πολύ προγραμματισμό. Μην κοιτάμε τώρα στο Ντουμπάι, υπάρχει άλλη λογική και άλλη θάλασσα και άλλα. Ελλάδα, δεν συγκρίνουμε, Διονύση. Λοιπόν, πάμε και στο λιμάνι της Αλήπας.